Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκόμενων, κατέρευσε άνδρας σε κοινωνική εκδήλωση στην Αγία Μαρίνα Βόνης, με τους πολίτες να σπέφτουν για να δουν αν μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Δεν ήταν όμως η μόνη περιπέτεια που βίωσε, καθώς σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα, δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. 40 λεπτά είναι ο άνθρωπος κάτω. Έχουμε πάρει τηλέφωνο κέντρο υγείας Καστελίου, έχουμε πάρει κέντρο υγείας Αργαλοχωρίου, έχουμε πάρει το 166 που είναι υπεύθυνο. Και μέχρι και πριν από 5 λεπτά που έφυγε από τον τόπο, ο άνθρωπος ήταν ακόμα κάτω και περιμέναμε ποιος και τι θα επιλέξει για να φέρουν να πάρουν τον άνθρωπο. Εν έτη 2022 είμαστε δεν ξέρω κι εγώ πού. Ακραίες συνθήκες βιώνουν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου, καθώς με λιγοστό προσωπικό και ακόμη λιγότερα ασθενοφόρα από αυτά που θα έπρεπε να διατίθενται, ρίχνονται καθημερινά στη μάχη να σώσουν ανθρώπινες ζωές, αλλά και στη μάχη να φτάσουν εγκαίρως. Ήταν στο Β2 του Καστελίου, ήταν σε σήμα. Άρα λοιπόν έπρεπε να έρθει ένα ασθενοφόρο από το κοντινότερο κέντρο υγείας, το οποίο ήταν το Αρκολοχώρι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει 3 ασθενοφόρο για το Ηράκλειο, μιλάμε. Ένα είναι στη Χερσόνησο. Προσπαθούμε να βρούμε παιδιά σε έξτρα βάλεις και σε ρεπό για να γυρίσουν να κάνουν τις βάλεις. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια μεγάλη καταπώνηση στα πληρώματα. Και στην περίπτωση τροχαίου στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά στο Ηράκλειο, υπήρξαν καταγγελίες περί καθυστέρησης του ασθενοφόρου. Από εδώ και πέρα, όπως βλέπω, θα έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Αυτή τη στιγμή ζούμε ίσως την πιο μεγάλη περίοδο πιέσης στο ΕΚΑΒ. Και τι σημαίνει αυτό? Καλοκαίρι, μειωμένο προσωπικό κατά πολύ βάσει αναλυτικών αδειών, βάσει αναστολών, βάσει νοσηνών τη COVID σε συναδέλφους. Άρα λοιπόν, μέσω όρο την ημερησίως μπορεί να έχουμε και 20-25 διασώσεις, οι οποίες είναι απόλυτα από την υπηρεσία. Μάλιστα, σύμφωνα με τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, πέρα από τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, καθώς έχουν αυξηθεί τα περιστατικά μεταφοράς ασθενών με COVID, έχουν αυξηθεί και οι κλήσεις για ασθενοφόρα, χωρίς να είναι πάντα απαραίτητα. Είναι πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα καθημερινά. Επιβαρυντικοί παράγοντες, ο COVID που έχει πάρα πολύ ανέβει τις τελευταίες μέρες. Επιβαρυντικός παράγοντας το 112, το οποίο χρησιμοποιείται για πολύ απλά περιστατικά, λόγους στους οποίους δεν πρέπει να τους κάνουν,